καρδούλα μου πως παλιά. Κλείσαν οι θάλασσες, περνώ κάπου μαλλιά. Ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες σχετικά με τα κύθυρα» με τον Χρήστο Πολίτη, που επιμελείται για το ραδιόφωνο των κυθυρών. Λίγα λόγια για τον Κάβο Μαλλιά. Είναι το ακροτήριο στο νότιο ανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Είναι ο φόβος και ο τρόμος των ναυτικών μας. Αποτελεί προέκταση της οροσειράς του Πάρνωνα, είναι ολοβράχια και πολύ απόκρημνο. Το προσβάλλουν όλοι οι άνεμοι και η θάλασσα είναι σχεδόν πάντα φουρτουνιασμένη. Στην περιοχή του οι ναυτιλόμενοι αντιμετωπίζουν μεγάλους κινδύνους από τις τρικυμίες. Οι αρχαίοι έλεγαν «Μαλέαν δε κάμψας επιλάθου τον ίκαδε», που θα πει «Τον μαλέας αν πας να περάσεις, το σπίτι σου νελισμονείς». Παλαιότερα οι ληστοπειρατές είχαν λιμέρι τους στον Κάβο Μαλλιά. Ορμούσαν και λίστευαν τα πλοία όταν αποκαμωμένα πάλευαν με την τρικυμία. Ήταν λοιπόν την εποχή εκείνη πολύ επικίνδυνο το πέρασμα από τον Κάβο Μαλλιά. Για να αποφύγουν το πέρασμα οι έμποροι, πριν γίνει η διόρυγα της Κορίνθου, ξεφόρτωναν τα εμπορεύματά τους στη μία ακτή της Κορίνθου και τα μεταφόρτωναν από την άλλη. Στην αρχαιότητα ο Οδυσσέας, γυρίζοντας από τα Ινδρία με τα πλοία του, όταν έπλεε τον Κάβο Μαλλιά βρήκε φοβερή τρικυμία. Έχασε το δρόμο του και μετά από μεγάλους κινδύνους έφτασε στη χώρα των Κυκλόπων, τη σημερινή Σικελία. Να πως περιγράφει ο Όμηρος το γεγονός στην τρίτη ραψοδία. Αναχωρήσαντες εκείθεν και πλέοντες παρά τα ελληνικά παράλια, επίστημεν ότι τα βάσανά μας ετελείωσαν πλέον, αλλά υπατήθημεν σκληρός. Διότι ότε εμέλωμεν περιπλεύσει το ακροτήριον μαλέαν, η γέρθη φοβερά τρικυμία ή τη όθησε τα πλοία μας πέραν των κυθύρων. Εννέα ημέρας και εννέα νύκτας περιεπλανόμεθα εις των πόντων, την δε δεκάτην εφθάσαμε εις την χώραν των Κυκλόπων. Σήμερα ο Κάβο Μαλλιάς είναι εφοδιασμένος με ισχυρό φάρο, που το δυνατό του φως είναι ορατό από 17 μίλια. Αλλά στη μνήμη των πηγέντων 17 ναυτικών στο ναυάγιο του πλοίου Κότ Ιωάν την 6η Ιανουαρίου στον Κάβο Μαλλιά. Ήταν η εκπομπή «Ιστορίες σχετικά με τα κύθυρα», που επιμελείται και παρουσιάζει για τον Άντελιν FM ο Χρήστος Πολίτης. Να'ρθω στα Βάτικα, στα όμορφα χωριά, που έχουν γενέτια.